Είδαμε όλοι μέσω των τηλεοράσεων την αναπάντεχη συνάντηση που είχαν στους διαδρόμους της έδρας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδηλίδης και ο Υπουργός ο ομόλογός του της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπου πραγματικά πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Χριστοδηλίδης στρίμωξε στην κυριολεξία των Τσαβούσογλου και κέρδισε τις εντυπώσεις. Ήταν πραγματικά μια μοναδική στιγμή. Παρότρινε τον Τούρκο ομόλογό του να δώσουν τα χέρια, να συμφωνήσουν, να προχωρήσουν προς μια επίλυση του Κυπριακού. Όμως, όπως είδαμε, ο κύριος Τσαβούσογλου το απέφυγε συστηματικά, παρόλο που αρκετές φορές του το πρότεινε ο Κύπριος Υπουργός των Εξωτερικών. Τον καλούσε ο Νίκος Χριστοδηλίδης να δώσουν τα χέρια, ούτως ώστε να προχωρήσουν προς μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και να συμφωνήσουν ότι προχωρούν μακριά από τα δύο κράτη και τη λύση της συνομοσπονδίας. Ο Τούρκος Υπουργός ανταπάτησε ότι στην τελευταία συνάντηση τέθηκε το θέμα της συνομοσπονδίας, ενώ ο Κύπριος Υπουργός δεν αποδέχθηκε αυτό τον ισχυρισμό και επανέλαβε πολλάκις ότι αυτό αποκλείεται.